Ευρισκόμεθα, αγαπητοί μου, εις το 11ο κεφάλαιο του βιβλίου της Αποκαλύψεως, στίχος 15. Και ο 7ος άγγελος εσάλπισε και εγένοντο φωνέ μεγάλε εν το ουρανό λέγουσε: εγένετο η βασιλεία του κόσμου, του Κυρίου ημών και του Χριστού αυτού, και βασιλεύσει εις τους αιώνας των αιώνων. Με το σάλπισμα του 7ου αγγέλου δεν αρχίζει αμέσως η 7η πληγή, ή αν θέλετε η τρίτη ουέ, το τρίτο ανήμονο, αλλά προηγείται μία πράξη εις των ουρανών σαν μία απαραίτητη ψυχική προετοιμασία δια τους πιστούς εν ώψη της εμφανίσεως του Αντιχρίστου, που είναι και το αποκορύφωμα του κακού και που εις τον κόσμο αυτόν θα επέλθει πάλι μεταξύ του Αντιχρίστου και του Χριστού, του Μεσσίου. Στην περικοπή που ακολουθεί γίνεται λόγος περί της Δευτέρας του Χριστού παρουσίας, της παγκοσμίου κρίσεως και του τελικού θριάμβου της Βασιλείας του Θεού. Εν αντιθέσει προς την σιγήν που επικολούθησε εις των ουρανών μετά από το άνοιγμα της 7ης σφραγίδος, αν ενθυμίστε, τώρα με το σάλπισμα του 7ου αγγέλου ακούονται εις των ουρανών φωνέ μεγάλε, όπως λέγει. Αυτές οι μεγάλες φωνές είναι φωνές ουρανίων όντων. Είναι ο αλλαλαγμός των ουρανίων όντων δια την επικειμένη νίκη. Και τι λέγουν οι φωνές αυτές? Ότι επεκράτησε η βασιλεία του Θεού μας και του Χριστού στον κόσμο, και τώρα θα βασιλεύσει εις τους αιώνας των αιώνων. Είναι το νικητήριον προανάκρουσμα του ουρανού δια την νίκη επί του Αντιχρίστου και των αντιθέων δυναμεών του. Αυτή τη νίκη του Θεού και του Χριστού, σημειώσατε ότι διαρκώς αντιδιαστέλλεται του Θεού και του Χριστού εις το βιβλίο της Αποκαλύψεως, δια να δείχνει ανά πάσα στιγμή το μεσιανικόν έργον, το δεύτερον πρόσωπο της Αγίας Τριάδος που ανέλαβε και που ενυνθρώπισε. Αυτή λοιπόν τη νίκη του Θεού και του Χριστού του Θεού, του Χριστού του, κατά έναν προφητικόν τρόπον και θαυμαστόν αποδίδει ο δεύτερος ψαλμός, του οποίου την μεσιανικότητα αποδέχεται και αυτή η συναγωγή των Εβραίων. Αξίζει να διαβάσουμε το μεγαλύτερο τμήμα του και να μείνουμε σε κάποια σημεία. Όσοι διαβάζετε ψαλτήρι, σας είναι πολύ γνωστός ο ψαλμός. Σας είπα, είναι ο δεύτερος. Ουσιαστικά είναι ο πρώτος, διότι θεωρείται ο πρώτος ως προήμιον του όλου ψαλτηρίου. Και συνεπώς ο δεύτερος ουσιαστικά θεωρείται πρώτος, επειδή με αυτό τον ψαλμό ανοίγει το καθαυτό σώμα του βιβλίου των ψαλμών. Η νατή εφρίαξαν έθνη και λαοί εμελέτησαν κενά. Θα σας κάνω μόνο μία πολύ σύντομη μετάφραση και παρακολουθήστε παρακαλώ να δείτε πώς αποδίδει αυτός ο ψαλμός όλο το νόημα της Αποκαλύψεως. Ως προς τι εφρίαξαν τα έθνη και κάθισαν και συζήτησαν και μελέτησαν και προγραμμάτισαν κούφια πράγματα. Παρέστησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήχθησαν επί το αυτό κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Όλοι οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες μαζεύτηκαν σε κοινό συμβούλιο για να στραφούν εναντίον του Θεού και εναντίον του Χριστού του.
διαρρήξομεν τους δεσμούς αυτών και απορρίψομεν αφημών των ζυγών αυτών. Λέγουν μέσα στο συμβούλιό τους, ας διαρρήξουμε τους δεσμούς μας με τον Θεόν και τον Χριστόν Του και ας απορρίψουμε από τον εαυτόν μας τον ζυγόν του Θεού και του Χριστού Του. Δηλαδή αποστασία. Ο κατοικών εν ουρανής εκγελάσατε αυτούς και ο Κύριος εκμυκτηρεί αυτούς. Αυτός που κατοικεί στον ουρανό θα γελάσει, θα τους ηρωνευθεί. Και ο Κύριος, ένα αυτό εβραϊκή σύνταξη, ο κατοικών, ο Κύριος μετά εκμυκτηρεί, μυκτηρίζω, είναι με τα ρουθούνια μου, τους μυκτήρες μου, τα ρουθούνια μου κάνω και το δηλαδή θα τους προκύξει ο Θεός. Τότε λαλήσει προς αυτούς ενοργή αυτού και εν το θυμό αυτού ταράξει αυτούς. Τότε θα μιλήσει ο Θεός με οργή και θα ταραχθούν από την οργή του Θεού. Εγώ δε κατεστάθην βασιλεύς. Ποιος εγώ? Εγώ ο Μεσσίας, εγώ ο Χριστός. Κατεστάθην βασιλεύς υπ' αυτού, υπό ποιου? Υπό του Θεού. Πού? Επισίων όρος το Άγιον αυτού, διαγγέλων το πρόσταγμα Κυρίου. Είναι η πρώτη παρουσία του Χριστού. Κύριος είπε προς με, Υιός μου εισύ, εγώ σήμερον γεγενικάσαι. Και είπε ο Κύριος σε μένα, δηλαδή ο Θεός σε μένα, ο οποίος είμαι ο ενανθρωπής Υιός. Είσαι εσύ Υιός μου, εγώ σήμερα σε γέννησα. Είσαι εσύ ο Υιός μου, ως να του λέγει, είσαι ο Θεός. Ο Θεός λέει στον Θεό, όπως λέει ο 109 ψαλμός, τον οποίον ο Κύριος πήρε ως επιχείρημα δια να δείξει και αποδείξει την μεσιανικότητά του. Εξηγήστε μου, λέγει εις τους Φαρισαίους και τους γραμματείς, τι εννοεί ο Δαβίδ όταν λέει, είπεν ο Κύριος το Κυρίο μου, κάθου εκ δεξιών μου έως άνθω τους εχθρούς σου υποπόδιων των ποδών σου. Τι σημαίνει είπεν ο Κύριος το Κυρίο μου? Είπεν ο Κύριος, ο Δαβίδ μιλάει και λέγει, είπεν ο Κύριος εις τον Κύριό μου, το ένα πρόσωπον Κύριος εις το δεύτερον πρόσωπον Κύριος. Δεν είχαν τίποτα να πούν οι Φαρισαίοι, τίποτα απολύτως. Σημειώσατε δε ότι ο ψαλμός αυτός εθεωρείται μεσιανικός και μέχρι σήμερα ο 109 θεωρείται μεσιανικός. Αλλά είπαμε, οι Εβραίοι έχουν τύφλωση. Υιός μου εισύ δείχνει τη θεότητα. Εγώ σήμερον και γενικά σε δείχνει την ανθρωπότητα. Δηλαδή, μου είπε ότι είμαι ο Θεάνθρωπος. Έτησε παρεμού, ζήτησε από μένα. Ως Θεάνθρωπος, όχι ως Θεός, διότι ως Θεός είσαι ομόφρονος με μένα, αλλά ως Θεάνθρωπος. Έτησε παρεμού και δώσω σοι έθνη την κληρονομία σου και την κατάσχεσή σου τα πέρατα της γης. Ζήτησε από μένα και θα σου δώσω ως κληρονομία τα έθνη που θα έχουν πιστέψει και θα έχουν γίνει το ποιμνιό σου. Μα και όσοι δεν θα έχουν πιστέψει, θα έχεις την δικαιοδοσία να τους τιμωρήσεις. Διότι όπως είπε ο ίδιος ο Κύριος, πάσαν την κρίση ο πατήρ την έδωκε εις τον Υιόν. Και την κατάσχεσή σου, την κατοχή σου, τα πέρατα της γης, δηλαδή ολόκληρη τη δημιουργία, ποιμανείς αυτούς εν ράβδο σιδηρά, ως και δικεραμέως συντρίψεις αυτούς. Θα τους ποιμάνεις με ραβδί σιδερένιο, ήτι με απόλυτη πειθαρχία. Όποιος δεν έχει την, δεν θέλει να υπακούσει κάτω από την ποίμασή σου, τότε δύναστε να το συντρίψεις, όπως συντρίβει κανείς με ένα ραβδί σιδερένιο ένα πύλινο δοχείο. Ήτι θα ποιμάνεις εκείνους που θα σε αγαπούν
και θα τιμωρήσεις εκείνους οι οποίοι δεν θα σε αγαπούν. Αυτός ο ψαλμός, αγαπητοί μου, ο δεύτερος έρχεται να εκφράσει όλο το περιεχόμενο των όσων τώρα εις το βιβλίο της Αποκαλύψεως, στην περικοπή που σας διάβασα προηγουμένως, έρχεται να μας πει. Και οι 24 πρεσβύτεροι, οι ενώπιον του θρόνου του Θεού, οι κάθιντε επί τους θρόνους αυτών, έπεσαν επί τα πρόσωπα αυτών και προσεκύβησαν το Θεό λέγοντες. Και πάλι, αγαπητοί, βλέπουμε τη γνωστή μας ουρανία εικόνα, όπου διακρίνονται οι 24 πρεσβύτεροι εκατέρωθεν του θρόνου του Θεού, και εκεί κάθινται και αυτοί επί θρόνων 24. Ο αριθμός 24, θα ενθυμίστε που λέγαμε, είναι το δις 12, που σημαίνει πλήθος Αγίων, ή όπως σημειώνει ο Μιχαήλ Ακομινάτης, τούστε εν τη παλαιά και εν τη νέα διαπρέψαντας κακίνων 12 φύλαρχοι προηγήσαντο και τούτων Απόστολοι 12. Είναι οι 12 πατριάρχες της Παλαιάς Διαθήκης και οι 12 Απόστολοι της Καινής Διαθήκης. Αυτοί οι 24 πρεσβύτεροι με το σάλπισμα του 7ου Αγγέλου πίπτουν και προσκυνούν τον καθήμενον επί του θρόνου, απαγγέλλοντες μίαν ευχαριστήριον προσευχή ή δοξολογία. Ευχαριστούμεν Συ, Κύριε ο Θεός ο Παντοκράτορ, ο Ων και ο Ιν και ο Ερχόμενος, ότι ήλυφας την δύναμή Σου την μεγάλη και ευασίλευσας και τα έθνη οργίσθησαν. Είδατε πως απηχεί των δεύτερων ψαλμών. Και ήλθεν η οργή Σου και ο καιρός των νεκρών κριθείται και δούνε των μισθών της δούλης Σου, τις προφήτες και τις αγίης και τις φοβουμένης το όνομά Σου, τις μικρής και τις μεγάλης, και διαφθείρε τους διαφθείροντας την γη. Δεν σας το αποδίδω, γιατί θα κάνουμε ευθύς παρακάτω ανάλυση παίρνοντας τα μέρη αυτής της προσευχής. Είναι μια θαυμασία προσευχή με πολύ περιεκτικών και πλούσιων περιεχόμενων, όπως θα δούμε. Ξεκινάει η προσευχή με μια ευχαριστία. Ευχαριστούμε Συ, Κύριε, ο Θεός του Παντοκράτορ, ο Ων και ο Ιν και ο Ερχόμενος, Συ που υπάρχεις, Συ που υπήρχες, Συ που έρχεσαι μέσα στην ιστορία. Ότι ήλυφας την δύναμή Σου, γιατί έχεις πάρει τη δύναμή Σου τη μεγάλη και βασίλευσες. Είναι ευχαριστία που οφείλεται εις τον Χριστόν, που εκπληρώνει την υπόσχεσή Του δια το τέλος της ιστορίας, και που δεν είναι τι άλλο παρά η Ανάσταση των νεκρών, η κρίση και η κόλαση των ασεβών και η δικαίωση των ευσεβών. Όταν άφηνε τους 12 μαθητάς Του ο Κύριος εδώ εις την γη και ανελήφθη με τα ταύτα εις των ουρανών, τους είπε: θα έρθω πάλι να σας πάρω. Και είπε ακόμη: εγώ μαζί σας είμαι έως το τέλος του αιώνα. Το τέλος του αιώνα είναι ιστορία, μα δεν θα έμεναν οι Απόστολοι ζώντας μέχρι τότε, που σημαίνει η πιστή που θα πίστευαν στο κήρυγμα των Αποστόλων, που είναι η Εκκλησία. Εγώ μαζί σας είμαι, εγώ με θυμών ημί, έως τη συντελείας του αιώνος. Με θυμών ημί είναι υπόσχεση. Και θα έρθω να σας πάρω, ότι εν τη οικία του Πατρός Μου μονέ πολλέ εσύ. Βλέπετε, η Βασιλεία του Θεού εδώ παρομοιάζεται με μια οικία και παίρνει το όνομα της οικίας. Μονέ πολλέ εσύ, πολλά δωμάτια, αφού μιλεί περί οικίας. Και θα έρθω να σας πάρω και θα είστε μαζί μου. Εκεί που θα είμαι εγώ, θα είστε κι εσείς. Και θα βλέπετε τη δική μου τη δόξα και θα είσαστε μέσα στη δική μου μακαριότητα. Αυτά είναι λόγια που υπεσχέθη ο Κύριος δια τα έσχατα της ιστορίας. Και τώρα, αγαπητοί μου,
δοξολογείται από τους 24 πρεσβυτέρους που υπήρξαν άνθρωποι επί της γης, διότι ήρθε η ώρα να πραγματοθεί η υπόσχεση εις του Χριστού για όλα αυτά. Ας δούμε λοιπόν μερικά σημεία. Και τα έθνη οργίστησαν και ήλθεν η οργή σου και ο καιρός των νεκρών κρυθήνε και δούνε των μισθών της δούλης σου της προφήτες και της Αγίης και της φοβουμένης το όνομά σου, της μικρής και της μεγάλης, και διαφθείρε τους διαφθείροντας την γη. Είναι ένα στίχος αυτός, ο στίχος 18 του κεφαλαίου 11. Ο στίχος αυτός περιλαμβάνει συνοπτικότατα όλο το έργο της παγκοσμίου κρίσεως. Όλο το έργο συνοπτικότατα. Τα έθνη οργίζονται στρεφόμενα κατά του Χριστού και κατά της Εκκλησίας του, και συνεπώς έχουμε το αποκορύφωμα της αποστασίας. Πού είναι εκείνοι όμως, προσέξτε, που υποστηρίζουν ότι όσο προχωράει η ιστορία βαίνουμε σε καλύτερους καιρούς και όχι σε χειροτέρους καιρούς. Περιμένουν πάντοτε μία βελτίωση. Αγαπητοί μου, αυτές οι βελτιώσεις είναι απλώς προσωρινού και τοπικού χαρακτήρος. Δεν δένομαι προς κάτι καλύτερο. Δυστυχώς δένομαι προς κάτι χειρότερο. Οι ημέρες γίνονται χειρότερες και χειρότερες. Είναι χιλιομαρτυρημένο γεγονός αυτό. Σε ολόκληρη την Αγία Γραφή υπάρχει αυτή η ευθυγραμμισμένη θέση, από την Παλαιά έως την Καινή Διαθήκη. Λέει Φερήπιν ότι ο Απόστολος Παύλος στο Τιμόθεο, να θυμάσαι ένας χάτης και, ότι έσονται τους εσχάτους καιρούς δύσκολες μέρες, χαλεπή καιρή. Οι άνθρωποι θα είναι τέτοιοι και τέτοιοι και τέτοιοι. Με τη σειρά του ο Χριστός γεμίζει το ποτήρι της οργής του κατά των αποστατών, αφού εξυγκλήθη ο χρόνος της μετανοίας. Κατόπιν έρχεται ο χρόνος ή ο καιρός των νεκρών, όπως λέγει ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας, καιρών των νεκρών δηλών των καιρών της των νεκρών Αναστάσεως, δηλαδή η Ανάσταση των νεκρών. Μετά την Ανάσταση ακολουθεί η κρίση, κατά την οποία τα βραβεία και οι τιμωρίες θα δοθούν. Λέγει ο Άγιος Ανδρέας πάλι, ενώ εν το οποίο εκάστο καταλήλως δοθήσετε τα επίχειρα. Τα επίχειρα εις πληθυντικών πάντοτε αριθμών σημαίνει η αμοιβή των χειρών. Τα επίχειρα, η αμοιβή των χειρών, ό,τι έπαξες, η πληρωμή, ο μισθός. Θα πληρωθείς ό,τι έκανες. Το καλό έκανες, το καλό θα πληρωθείς. Το κακό έκανες, το κακό θα πληρωθείς. Εδώ όμως, αγαπητοί μου, προσέξτε κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Όπως σας διάβασα το Ιερό Κείμενο, υπάρχει μια διάκριση στα αμοιβάς. Τρεις κατηγορίες. Αυτή η διάκριση είναι σύμφωνη και με την παραβολή του Κυρίου, την παραβολή του Σποραίος. Θα σας ξαναδιαβάσω το σημείο του κειμένου της Αποκαλύψεως. Δούνε των μισθών της δούλης, της δούλης σου, της προφήτες και της Αγίης και της φοβουμένης το όνομά σου. Τρεις. Οι προφήτες, οι Άγιοι, οι φοβούμενοι των Κύριων, της μικρής και της μεγάλης, στους μικρούς και τους μεγάλους. Προσέξτε. Αυτό το μικρή και μεγάλη δεν είναι άλλες δύο κατηγορίες, αλλά είναι μία υποδιέρεση, όπως θα δούμε, της τρίτης κατηγορίας. Ουσιαστικά λοιπόν είναι τρεις κατηγορίες. Αυτή η τριμερής διαίρεση των ανθρώπων που θα σωθούν τη βλέπουμε εις την παραβολή του Σποραίος. Σας διαβάζω από τον Ευαγγελιστή Ματθαίο 13,8 και 23
που ερμηνεύει ο Κύριος την παραβολή του εις τους μαθητάς του, την οποία αναγνωούσαν παραβολή. Αλλά δε έπεσεν επί την γην την καλήν και εδίδου καρπών ο μεν εκατόν, ο δε εξήκοντα, ο δε τριάκοντα. Και ερμηνεύει στους μαθητάς, ως δι καρποφορεί και ποιεί, ο μεν εκατόν, ο δε εξήκοντα, ο δε τριάκοντα. Στη γη την αγαθή, στη γη την καλή, πέφτει ο σπόρος. Και από αυτό το σπόρο που έπεσε, άλλος βλάστησε και έκανε 100 σπυριά σιτάρι. Πάνε σπάρι σιτάρι. Έκανε στάχι με 100 σπυριά. Άλλος στάχι έγινε με 60 σπυριά. Και άλλος στάχι έγινε με 30 σπυριά. Τι σημαίνει αυτό? Εδώ έχουμε τρεις κατηγορίες καρποφορούντων εις την γη της αρετής. Όλοι οι άνθρωποι δεν αποδίδουν το ίδιο. Όλοι έχουν μια ευσεβία, αλλά δεν έχουν όλοι όμως την ίδια απόδοση. Στην πρώτη κατηγορία των 100 είναι οι προφήτες και οι απόστολοι, όπως ερμηνεύει και ο Άγιος Ανδρέας και ο Αρέτας. Στη δεύτερη κατηγορία των 60 είναι οι Άγιοι. Όλοι αυτοί οι Άγιοι, οι οποίοι είναι γύρω μας, που τους τιμούμε, ο Άγιος Γεώργιος, ο Άγιος Δημήτριος, ο Άγιος Χαράλαμπος, η Αγία Παρασκευή και ούτω καθεξής. Είναι όλοι λοιπόν αυτοί οι Άγιοι, είτε μάρτυρες είτε όσοι ό,τι είναι. Εξάλλου το μαρτυρικό στοιχείο υπάρχει πάντοτε μέσα στην αγιότητα αναποσπάστος. Στην τρίτη κατηγορία των 300 είναι οι φοβούμενοι το όνομα του Κυρίου. Προσέξτε αυτό το σημείο, οι φοβούμενοι. Εκείνοι οι οποίοι δεν φτάνουν στο ύψος ενός Αγίου, αλλά ωστόσο όμως καρποφορούν. Είναι αυτός ο καλός άνθρωπος, ο οποίος φοβείται το όνομα του Θεού, κάνει την προσευχή του, ζει τη μυστηριακή ζωή, εκκλησιάζεται, δεν θέλει να κάνει το κακό, αγωνίζεται, είναι ατελής. Βεβαίως είναι ατελής. Αν τον δείτε και του πείτε έφτασε στο ύψος ενός Αγίου από το γνωστό, ας πούμε, χώρο των Αγίων μας, θα σου πει εγώ πότε? Και το βλέπουμε κι εμείς. Δεν είναι λοιπόν στο ύψος των 60, είναι όμως στο ύψος των 300. Δηλαδή είναι ο φοβούμενος τον Κύριο. Δεν ξέρω, αγαπητοί μου, τι θα αναδείξει ο Θεός μέσα στην ιστορία από εμάς, Αγίους, μάρτυρες, μεγάλους, μικρούς, δεν ξέρω. Μπορούμε να πούμε όμως, όταν ακούμε το Λόγο του Θεού και όταν τον εφαρμόζουμε, να εξηγούμε, και όταν έχουμε φιλοτιμία εις τον Κύριό μας, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, φιλοτιμούμενοι. Κοιτάξτε τι βάζει, τι λέξη βάζει, τι μετοχή, φιλοτιμούμενοι. Να έχουμε την φιλοτιμία να αποδώσουμε εις τον Κύριο την καρποφορία μας, τότε ανήκουμε στην κατηγορία των φοβουμένων το όνομα του Κυρίου. Δηλαδή υπάρχει σωτηρία. Προσέξτε αυτό, είναι πολύ χαρούμενο σημάδι αυτό. Χαρούμενη μαρτυρία. Εγώ τη θεωρώ πολύ χαρούμενη, διότι κάποτε, αν και βέβαια εκεί υπάρχει μία σχετικότης, θα χωρούσε πολύ συζήτηση και πολύ ανάπτυξη, όμως θα το πω έστω μία-δύο λόγια. Διαβάζοντας τον Άγιο Σημειών, τον νέο θεολόγο, λέγει: εάν δεν δεις τον Θεόν, τον Χριστόν, από την παρούσα ζωή, μη περιμένεις να τον δεις ούτε εις την άλλη ζωή. Είναι απογοητευτικό. Είναι απογοητευτικό. Αυτή όμως η όραση του Υιού του Θεού, του Θεανθρώπου, δεν είναι πάντοτε βεβαίως μία όραση σαν και εκείνη που ομιλεί ο Άγιος Σημειών, ο νέος θεολόγος, ο οποίος είχε αυτή την εμπειρία του προσώπου του Χριστού. Αλλά είναι μία κλιμάκωση θεωρίας. Αυτή η κλιμάκωση έχει στο τέρμα της, όσο αφορά εις την παρούσα ζωή, τη θεωρία του προσώπου του Χριστού, με τον οποίο ο Άγιος Σημειών ανοίγει διάλογο. Προσέξτε τι σας είπα, ανοίγει διάλογο. Λέγει ο Χριστός,
που φωτίζεται όλος ο χώρος, φωτίζεται και ο Άγιος Σημαίων μέσα στη Θεία Δόξα, και λέγει ο Ιησούς, εγώ είμαι Σημαίων, εγώ που εσταυρώθηκα και πέθανα για σένα. Οδύρεται δε όταν ο Χριστός φεύγει, ο Άγιος Σημαίων οδύρεται. Αυτό αναμφισβήτητα είναι ένα πάνω-πάνω σκαλοπάτι μιας θεοφανίας. Οι παρακάτω θα χαθούν. Εκεί άμα διαβάσουμε τον Άγιο Σημειών θα απογοητευτούμε και θα πούμε, δηλαδή εμείς δεν θα σωθούμε? Τότε εις μάτι να αγωνίζουμε? Όχι, αγαπητοί μου. Καταρχάς βέβαια δεν αποκλείεται σε κανένα να φτάσει σε κάποια υψηλά σκαλοπάτια. Αλλά όμως οφείλουμε να ανεβαίνουμε κάποια σκαλοπάτια. Αυτά τα σκαλοπάτια έχουν την ανάλογη θεωρία του προσώπου του Χριστού. Όπως όταν παίρνεις μία βεβαιότητα, μία μαρτυρία δια το πρόσωπο του Χριστού, ότι είναι θεάνθρωπος, το δεν είναι μικρό πράγμα, είναι μια θεωρία. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Λέει το εξής: ουδείς δύναται υπήν Κύριον Ιησούν ημί εν πνεύματι Αγίω. Τι είναι εκείνο που θα μας σώσει? Το Άγιο Πνεύμα. Εάν δεν έχουμε το Άγιο Πνεύμα, όπως λέγει ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ, ότι τα λιχνάρια των παρθένων, της παραβολής των 10 παρθένων, με το λάδι τους είναι το Άγιο Πνεύμα. Είναι οι καλές πράξεις το λάδι και το φως είναι το Άγιο Πνεύμα. Άμα δεν έχεις το Άγιο Πνεύμα, δεν μπαίνεις στη Βασιλεία του Θεού, είναι αδύνατο. Λοιπόν, πώς ξέρω ότι μπορώ να έχω το Άγιο Πνεύμα? Πώς μπορώ να το ξέρω? Έχουμε πολλά σημάδια. Έχουμε και σαφέστατες μαρτυρίες. Μαρτυρίες προσωπικές. Αλλά η πρώτη μαρτυρία, το πρώτο σκαλοπάτι, το πρώτο, που θα πατήσω το πόδι μου επάνω για να αρχίσω να λέω ότι μπορώ να έχω το Πνεύμα το Άγιο, είναι το εξής. Μας το λέει η Αγία Γραφή: ουδείς δύναται υπήν Κύριον Ιησούν ημί εν πνεύματι Αγίων. Δεν μπορείς να ομολογήσεις και να πεις ότι ο Ιησούς είναι Κύριος, είναι Θεός, παρά μόνο εάν έχεις το Άγιο Πνεύμα. Συμπέρασμα: δέχεσαι και αποδέχεσαι, αδελφέ μου, ομολογείς ότι ο Ιησούς είναι Θεάνθρωπος, τότε να το ξέρεις, έχεις το Άγιο Πνεύμα. Όσοι δεν λέγουν έξω ο κόσμος, δεν λέγουν ότι ο Ιησούς είναι Θεός, δεν έχουν το Άγιο Πνεύμα. Είναι άμυροι του Αγίου Πνεύματος. Και ένας άμυρος του Αγίου Πνεύματος δεν είναι δυνατόν ποτέ να σωθεί. Είναι τραγικό, είναι φοβερό. Αυτό όμως είναι το πρώτο σκαλοπάτι. Διότι σας είπα, η παρουσία του Αγίου Πνεύματος ξεκινάει από αυτή τη μαρτυρία και φτάνει μέχρι εκείνο που είπε ο Κύριος: ποταμί είδα το ζώντος ρεύσουσιν, λέει, εκ της κοιλίας αυτού. Θα πει εκ της κοιλίας, από το εσωτερικό του. Θα αισθάνεται να χοροπηδάει το Πνεύμα το Άγιο μέσα. Να χοροπηδά, όπως είχαν ενθουσιαστεί οι μαθητές, όπως είχαν γίνει δοχεία πλήρη Πνεύματος Αγίου Σοφίας, ενθουσιασμού και λιπαχαρίτων του Αγίου Πνεύματος, που είναι, θα λέγαμε, μία πλήρωση της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Όλα αυτά είναι μία κλίμακα, μία κλιμάκωση. Θα λέγαμε λοιπόν ότι οι φοβούμενοι των Κύριων είναι αυτοί που ξεκινούν να αγαπούν τον Χριστόν, να τον φοβούνται και να τον πιστεύουν. Νομίζω ότι με τον τρόπο αυτόν κανείς μπορεί να αναπνεύσει μόνο, τίποτε άλλο, να αναπνεύσει και να πει μπορώ να σωθώ. Προσέξτε με, σας παρακαλώ, μπορώ να σωθώ. Το φοβερότερο βέβαια κήρυγμα που θα μπορούσε να κάνει κανείς θα ήταν τούτο: μην αγωνίζεστε, δεν θα σωθείτε, μόνο οι μεγάλοι σώθηκαν. Διαβολικό κήρυγμα αυτό. Διαβολικό κήρυγμα αυτό. Όχι, μπορούμε όλοι να σωθούμε. Άλλος θα καρποφορήσει 100, άλλος 60, άλλος 30. Εδώ ο Λόγος του Θεού κάνει και μια διαφοροποίηση του τελευταίου αυτού βαθμού, της καρποφορίας των 30, τους μικρούς και τους μεγάλους. Τι είναι αυτοί οι μικροί και οι μεγάλοι? Λοιπόν, θα σας διαβάσω πώς το γράφει αυτό ο Άνθιμος Ιεροσολύμων, που ομοίως παίρνει από τον Άγιο Ανδρέα και τον Αρέθα
Γιατί ο ένας αντιγράφει τον άλλον και οι τρεις είναι ευθυγραμμισμένοι. Και θα σας το αναλύσω μετά. Μικρούς μεν ονομάζει τους ούπο εις τελειότητα αρετής φράσαντας, τους έτη φοβουμένους την οργή του Θεού και την εκτάφτης τιμωρία. Μεγάλους δε τους εις τελειότητα αρετής εφικτών πευθακώτας, ήτινες και αυτοί φοβούνται τον Θεόν, είναι μη εκπαίσωση της αγάπης αυτού. Τι σημαίνει αυτά τα οποία λέγει ο άνθρωπος Ιεροσολύμων? Μικρούς λέγει, ονομάζει τους ούπο εις τελειότητα αρετής φάσαντας. Εκείνοι οι οποίοι δεν έφτασαν ακόμη στην τελειότητα της αρετής, τους επιφοβουμένους την οργή του Θεού. Αυτούς που ακόμη φοβούνται την οργή και την τιμωρία του Θεού και την εκτάφτης τιμωρία. Μεγάλους δε, τους εις τελειότητα αρετής εφικτών πευθακώτας, όσο είναι δυνατόν έχουν φτάσει σε μια τελειότητα αρετής. Αλλά και αυτοί, λέγει, φοβούνται τον Θεό, είναι μη εκπέσωση της αγάπης αυτών. Τι βλέπουμε? Δια τους Αποστόλους και τους Αγίους που καρποφορούν 100 και 300, υπάρχει η τελεία αγάπη, η οποία εξοβάλλει τον φόβο. Τι λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης? Η τελεία αγάπη εξοβάλλει τον φόβο. Αλλά και κάτι ακόμα, μάλιστα πολλοί Άγιοι έλεγαν, εγώ δεν φοβούμαι τον Θεό. Ο Μέγας Αντώνιος έλεγε, εγώ δεν φοβούμαι τον Θεό, εγώ τον αγαπώ, δεν τον φοβούμαι. Προσέξτε, είναι μερικοί που λένε, ενώ είναι ακάθαρτη η καρδιά τους, και λένε ότι δεν φοβούνται τον Θεό, αλλά τον αγαπούν. Να πάνε να κάνουν αυτοκριτική, γιατί πλανώνται, πλάνει ικτράν. Ικτράν πλάνει. Αν μπορεί κανείς να λέγει με τόση ευκολία ότι εγώ δεν φοβούμαι τον Θεό. Για να πει κανείς εγώ δεν φοβούμαι τον Θεό, γιατί έξω βάλει τον φόβον η αγάπη, σημαίνει ότι δεν έχουμε γνώση, αγαπητοί μου, τι θα πει Θεός. Δεν έχουμε γνώση τι θα πει Αγιώτης. Να μας φυλάξει ο Θεός, να προσέξουμε. Ωστόσο, δια τους τελευταίους, αυτοί που βρίσκονται στο 30, υπάρχει ο τιμωρός φόβος, όπως μας λέει ο άθιμος Ιεροσολύμων, δηλαδή εκείνο το σώθηκα, δεν σώθηκα, θα σωθώ, θα με τιμωρήσει ο Θεός. Πώς μπορώ να σταθώ απέναντι στο Θεό, θα σωθώ? Είναι δηλαδή αυτό το ερώτημα που βάζει ο άνθρωπος μέσα του, θα σωθώ? Και φοβείται την τιμωρία του Θεού. Και ο τελειοποιός φόβος, που λέει για τους μεγάλους, αυτή είναι η μικρή και η μεγάλη. Η πρώτη είναι η μικρή, η δεύτερη είναι η μεγάλη. Και ποιος είναι αυτός ο τελειοποιός φόβος? Είναι ο φόβος να μην χάσω αυτό που έχω. Όχι να μην με τιμωρήσει ο Θεός, όσο να μην εκπέσω από την αγάπη του Θεού και κρατώ πολύ εκείνο το οποίο έχω. Δηλαδή υπάρχει μια ατέλεια και στις δύο περιπτώσεις. Αλλά σας ξαναλέγω άλλη μια φορά, είναι παρήγορο. Αγαπητοί μου, να αγωνιζόμαστε. Να αγωνιζόμαστε. Θυμούμε κάποτε έδινε εξετάσεις, ήταν να δώσω εξετάσεις στο τέλος, δηλαδή πτυχιακές, σε μια σχολή. Επειδή όμως ήμουν τότε στρατιώτης, δεν είχαμε καιρό να διαβάσουμε, εγώ και μερικοί άλλοι συνάδελφοι πήγαμε στη διεύθυνση να παρακαλέσουμε να δώσουμε μια εργασία που μας είχαν δώσει σε όλους, να τη δώσουμε τον Σεπτέμβριο για να δώσουμε τότε εξετάσεις. Καθηγητής λέγει, πάρετε μία βεβαίωση από την υπηρεσία σας ότι τα πράγματα έτσι έχουν. Όταν φέραμε τις βεβαιώσεις, είχαν αναθέσει και οι άλλοι σε μένα αυτή την εργασία, μου λέει ο καθηγητής, γιατί μου λέει δεν δίνεις εξετάσεις? Κύριε καθηγητά, δεν έχουμε χρόνο να διαβάσουμε. Τότε είχαμε μια ανώμαλη κατάσταση, βρισκόμαστε στο 1949,
Δεν είχαμε καιρό, υπηρετούσα τότε. Πού να διαβάσω? Με αλλεπάλληλες υπηρεσίες και επιφυλακές και δεν ξέρω, πού να διαβάσω? Λέει, δώσε. Μου λέει, εσύ δώσε, μου λέει ο καθηγητής. Λέω στους άλλους, μας είπε ο καθηγητής να δώσουμε. Εγώ θα δώσω. Ο ένας έδωσε μαζί μου, οι άλλοι δυο δεν έδωσαν, τέσσερις είμαστε. Αγαπητοί μου, έβαλαμε τα δυνατά μας εμείς οι δυο και περάσαμε. Οι άλλοι τελικά δεν μπόρεσαν να πάρουν πτυχίο, δεν το πήραν τελικά το πτυχίο, τελείωσε. Τι σημαίνει αυτό? Άμα σου πει ο άλλος, μπορείς να σωθείς, βάλε τα δυνατά σου. Εκεί που μένεις απογοητευμένος και λες, πώς έσπαθω, σώσε μια εποχή που δεν μπορείς. Λέει αυτό που λέτε, θες να γίνεις Άγιος και δεν σε αφήνουν οι άλλοι. Όχι, άμα θέλεις μπορείς να γίνεις. Να βάλουμε τα δυνατά μας, αγαπητοί μου. Να βάλουμε τα δυνατά μας και τότε θα επιτύχουμε και θα σωθούμε. Ναι, σας το λέω. Αυτό είναι το παρήγορο κήρυγμα της σωτηρίας. Κύριε, οι πολλοί ισοζόμενοι, είπαν κάποτε στον Κύριο, για να το κατοχυρώσω αυτό, να μην νομίζετε πως είναι δικό μου. Κύριε, ή εψιλον γιώτα ψηλή. Κύριε, είναι πολλοί εκείνοι που θα σωθούν? Εάν είναι πολλοί εκείνοι που θα σωθούν. Και ο Κύριος απήγησε, αγωνίζεστε εις ελθύν. Μη ρωτάτε αν είναι λίγοι ή πολλοί εκείνοι που θα σωθούν. Αγωνίζεστε μόνο, κοιτάξτε, εις ελθύν. Πού? Εις την ζωή, εις την βασιλεία του Θεού. Μένουν όμως και οι διαφθείροντες στην γη, όπως λέει το ιερό κείμενο, της μικρής και της μεγάλης, και διαφθείρε τους διαφθείροντας την γη. Ο καθένας θα πάρει τα επιχειρά του, λέει το μισθό του. Οι ευσεβείς, ό,τι λέγαμε τώρα, θα πάρουν τη βασιλεία του Θεού. Ας μπούμε στη βασιλεία του Θεού και ας είμαστε στην τελευταία θέση, παρότι, αγαπητοί μου, θα ζηλεύαμε τους άλλους εκεί. Είναι μια ζήλια, όχι βέβαια φόνος, αλλά είναι ένα κάτι άλλο. Σας το έχω πει κι άλλοτε πει, να σας κάνω και ένα μικρό παράδειγμα. Όλοι θα βλέπουμε το πρόσωπο του Χριστού, αλλά διαφορετικά ο καθένας. Υποθέσατε ένα θέατρο, αρχαίο θέατρο, στη δομή του, όπως είναι έτσι μια χωάνη. Πάρετε το θέατρο της Επιδάβου ή του Ηρώδου του Αττικού στην Αθήνα. Και στην σκηνή κάτω παίζουν οι ηθοποιοί. Στις κερκίδες κάθονται οι θεατές. Όλοι βλέπουν εξίσου καλά τους ηθοποιούς. Δεν εμποδίζεται κανείς από το κεφάλι του μπροστινού του, γιατί η κερκίδα η άλλη είναι πιο χαμηλά. Και βλέπει ο καθένας πολύ καλά τους ηθοποιούς. Αλλά ο ένας είναι αγράμματος, ο άλλος είναι απόφυτος του δημοτικού, ο άλλος είναι απόφυτος του γυμνασίου, ο άλλος είναι απόφυτος του πανεπιστημίου, ο άλλος είναι απόφυτος της φιλολογίας και μάλιστα με ειδικότητα επάνω στο θέατρο, το αρχαίο θέατρο. Πέστε μου, όλοι βλέπουν τους ηθοποιούς. Ο καθένας πώς καταλαβαίνει το έργο? Ανάλογα με τη μόρφωσή του. Έτσι λοιπόν, και ανάλογα με την αρετή που θα έχουμε ασκήσει, θα έχουμε ανάλογη γνώση του προσώπου του Χριστού. Είναι η θεολογία ή η γνώση του προσώπου του Χριστού εις τους αιώνας των αιώνων, εις το διήμεκες χωρίς θέλος. Αυτή είναι η γνώση, δεν είναι όπως η γνώση που έχουμε στα σχολεία ή άμα θα διαβάσουμε ένα βιβλίο. Είναι ο φορέας της μακαριότητας, διαφοροποιείται από την αξία του καθενός. Έτσι, ενώ βλέπουν όλοι το πρόσωπο του Χριστού, η μακαριότητα είναι διαφορετική. Αλλά έχουμε, όπως σας είπα, και εκείνους οι οποίοι διεύθυραν την γη. Αυτοί που διεύθυραν την γη, προσέξτε, είναι χαρακτηριστικό το ρήμα διαφθείρω. Και διαφθείρε τους διαφθείροντας την γη. Και θα διαφθείρει αυτούς που διεύθυραν την γη. Είναι οι διαφθείροντες την φύση και τον νόμο του Θεού. Είναι η διαστροφή της φύσεως
και η διαστροφή των εντολών. Η εποχή μας είναι γεμάτη από αυτήν την διτή, την διπλή διαστροφή. Η εποχή μας διαστρέφει και την φύση, διαστρέφει και τον νόμο του Θεού. Αυτή η φράση «διαφθήρετους διαφθήροντας» θυμίζει αυτό που γράφει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του, στο τρίτο κεφάλαιο, στίχος 17. «Ήτις το ναόν του Θεού φθήρει, φθερεί τούτον ο Θεός». Όποιος καταστρέφει, λέγει, το ναό του Θεού, και είναι η Εκκλησία, όχι η Εκκλησία τα ντουβάρια, αλλά η Εκκλησία ως όλων, ως σώμα του Χριστού. Και εν συνεχεία είναι το ανθρώπινο σώμα, το οποίο είναι μέλος, κομματάκι του σώματος του Χριστού, που είναι η Εκκλησία. Στο έκτο κεφάλαιο ομιλεί περί του σώματος, τούτου του σώματος, όπως με βλέπετε και σας βλέπω, που λέγει: «Δεν γνωρίζετε ότι τα σώματά σας είναι ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος? Ο φθήρων των ναών του Θεού φθερεί τούτον ο Θεός». Βλέπετε το ρήμα. Αυτός που καταστρέφει, θα τον καταστρέψει ο Θεός. Ειδικά στο σημείο αυτό ομιλεί ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη του επιστολή 2,1 ως εξής: «Ούτι δε ως άλογα ζώα», άλογα ζώα, φυσικά γεγεννημένα, έχοντας μόνο φυσική γέννηση, όχι αναγέννηση υπερφυσική. Όπως λέμε, ο άνθρωπος είναι όπως γεννιέται. Δηλαδή ο φυσικός άνθρωπος, ο ακαλλιέργητος, ο ζωώδης, ο κτηνώδης, ο ενστικτώδης άνθρωπος. Τι θα φάει, πώς θα αφροδισιάσει και πώς θα γεννήσει την κοιλιά του. Εις άλωσιν και φθοράν, εμείς αγνοούσι βλασφημούντες, εν τη φθορά αυτών καταφθαρίσονται. Στη φθορά τους θα φθαρούν, λέγει ο Απόστολος Πέτρος. Το δυστύχημα ξέρετε ποιο είναι? Ότι αυτά τα πράγματα που λέει ο Απόστολος Πέτρος δεν αναφέρονται σε εθνικούς, σε ειδωλολάτρες, αλλά αναφέρονται στους χριστιανούς, σε αυτούς οι οποίοι μας περιτριγυρίζουν, αλλά δεν έχουν ακόμη αντιληφθεί το νόημα του Ευαγγελίου και ζουν εθνικός, δηλαδή ειδωλολατρικός. Η διαφθορά των αμαρτωλών θα είναι εις την αιωνία κόλαση αφθάρτος και αθανάτος. Είναι φθορά αφθάρτος και θάνατος αθάνατος. Κάνει εντύπωση πάλι αυτή η φράση «διέφθηραν την γη». Πώς καταστρέφεται η γη? Ίσως ο Κάιν να είναι ο πρώτος που διέφθηρε την γη με το φόνο του αδελφού του, αλλά και οι πρωτόπλαστοι είναι οι πρώτοι που δημιούργησαν τις προϋποθέσεις αυτής της φθοράς της γης με την παρακοή του. Διαφθορά της γης ή της φύσεως είναι η αλλαγή της θείας τάξεως επί της φύσεως. Τι θα πει η Βασιλεία του Θεού? Βασιλεία του Θεού θα πει αντιθέτως η επαναφορά της θείας τάξεως, της αυθαρσίας και της αθανασίας. Και ημίγει ο ναός του Θεού ο εν το ουρανό και όφθη η κυβωτός της διαθήκης Κυρίου εν το ναό αυτού και γένοντο ο αστραπέ και φωνέ και βροντέ και σεισμός και χάλαζα μεγάλη. Όταν τελείωσε η προσευχή, η ευχαριστία και η δοξολογία των 24 πρεσβυτέρων, ανοίχθηκε, λέει, ο ναός του Θεού στον ουρανό. Προσέξτε το αυτό, όλα αυτά είναι στον ουρανό. Είναι ένα όραμα στον ουρανό. Και παρουσιάστηκε η κυβωτός της Διαθήκης του Κυρίου μέσα στο ναό. Και όταν παρουσιάστηκε η κυβωτός, έγιναν αστραπές, φωνές, βροντές, σεισμός, χαλάζει. Όπου και τελειώνει το κεφάλαιο με αυτόν τον στίχο, των 19 στίχων, το 11ο κεφάλαιο. Στο χωρίο αυτό, αγαπητοί μου, έχουμε μια προβολή της κυβωτού της Διαθήκης στον ουρανό, κατά τρόπον, όπως το είδατε, οπτασιακών. Είναι, θα λέγαμε,
το συμπλήρωμα ή ο εποπτικός διάλογος της προσευχής και της δοξολογίας των 24 πρεσβυτέρων. Όμως η προβολή της Κιβωτού της Διαθήκης έχει μια ιστορία. Είναι γνωστό ότι η Κιβωτός της Διαθήκης εφυλάσσεται εις τα Άγια των Αγίων εις τον οικοδομηθέντα ναών του Σολομώντος. Η Κιβωτός αυτή, ένα κιβώτιο μικρό ήταν, λιγότερο από ένα μέτρο το πλάτος του, ένα παραλληλόγραμμο, όχι ακριβώς τετράγωνο, από ξύλο ακακίας με επένδυση χρυσού μέσα και έξω, και εκεί εφυλάσσονται οι πλάκες του νόμου που είχε πάρει ο Μωυσής από το Σινά. Η κατασκευή αυτής της Κιβωτού έγινε εις την έρημον, εις την έρημον του Σινά. Κατόπιν έγινε η σκηνή του μαρτυρίου, διότι μαρτύριο λέγεται η Κιβωτός, επειδή έδινε την μαρτυρία του νόμου του Θεού. Η σκηνή ήταν ένα αντίσκηνο, μία σκηνή από ύφασμα, και εσκέπαζε την Κιβωτό της Διαθήκης. Μέσα στη σκηνή αυτή, το αντίσκηνο αυτό, ήταν και το θυσιαστήριο των θυμιαμάτων. Έξω από τη σκηνή, στην αυλή, ήταν το θυσιαστήριο των ολοκαυτωμάτων. Αυτά κατόπιν μετεφέρθησαν στα Ιεροσόλυμα, όταν κατεκτήθησαν τα Ιεροσόλυμα, και εκτίστηκε ο ναός του Σολομώντος, και εν συνεχεία ετοποθετήθησαν αυτά μέσα στα Άγια των Αγίων. Όταν οι Βαβυλώνοι το 586 κατέλαβαν την Ιερουσαλήμ, ένα μήνα αργότερα κατεστρέφεται και ο ναός, και είχε διαρπαχθεί όλος ο πλούτος του, όλα τα σκεύη του ναού, χαλκά, αργυρά και χρυσά. Αυτά μετεφέρθησαν εις την Βαβυλώνη. Αργότερα, όταν κατάλαβαν την Βαβυλώνα οι Μηδοπέρσε, βρίσκομαι τα σκεύη του ναού σε μια βέβαιη χρήση. Είναι το τελευταίο βράδυ της Βαβυλωνιακής Αυτοκρατορίας, όταν ο βασιλεύς Βαλτάσαρ διατάσσει σε ένα τραπέζι, όπως μας τα περιγράφει ο Δανίλης στο βιβλίο του, σε ένα άσωτο τραπέζι, να φέρουν τα σκεύη του ναού του Σολομώντος για να πιει αυτός και οι παλακές του από τα σκεύη αυτά κρασί. Και τιμωρείται με κύριο το χέρι το κομμένο που γράφει επάνω στον τοίχο: ζυγίστηκες, μετρήθηκες και βρέθηκες λειψός. Και εκείνο το βράδυ καταστρέφεται η Βαβυλών, φωνεύεται ο Βαλτάσαρ και έρχονται μέσα στην Βαβυλώνα οι Μηδοπέρσε. Όταν αργότερα οι Ιουδαίοι θα δώσουν άδεια, ο βασιλιάς των Περσών θα δώσει άδεια στους Ιουδαίους να επιστρέψουν στα Ιεροσόλυμα και να κτίσουν τον ναό, ο οποίος εκτίστηκε από τον Ζωροβάβελ, τους έδωσε και τα σκεύη του ναού πίσω. Αλλά δεν αναφέρεται πουθενά να υπάρχει η Κιβωτός. Μάλιστα ρητός βεβαιώνουν οι Ραβίνοι ότι όταν ήρθαν τα σκεύη πίσω και ξανακτίστηκε ο ναός μετά την εκμαλωσία, ότι δεν υπήρχε στο δεύτερο ναό η Κιβωτός της Διαθήκης. Ομοίως ο Ιώσυφος στην εβραϊκή του αρχαιολογία μας αναφέρει ότι όταν οι Εβραίοι, όταν οι Ρωμαίοι υπό τον Τίτον κατέκτησαν τα Ιεροσόλυμα, δηλαδή κατέκτησαν, επειδή επανεστάτησαν οι Εβραίοι, ανακατέλαβαν την πόλη και την άλωσαν και κατέστρεψαν τον ναό, ότι από τα σκεύη που πήραν οι Ρωμαίοι από τον ναό δεν υπήρχε η Κιβωτός της Διαθήκης. Συνεπώς, η Κιβωτός της Διαθήκης δεν υπήρχε στον δεύτερο ναό, ούτε οι Βαβυλώνοι την πήραν, ούτε οι Ρωμαίοι την πήραν. Τι έγινε η Κιβωτός της Διαθήκης? Την απάντηση
Τη βρίσκομαι στο δεύτερο βιβλίο των Μακαβαίων, δεύτερο κεφάλαιο, στίχη 1 έως 8. Να μην σας διαβάσω την περικοπή, την έχω όλη μπροστά μου γραμμένη, για να μην σας κουράσω. Σημειώνεται εκεί το εξής. Ο Ιερεμίας, όταν έγινε η κατάκτηση της πόλεως από τους Βαβυλωνίους, ο Ιερεμίας ο προφήτης επήρε μερικούς ιερείς. Πριν καταστραφεί ο ναός, είχε το γέρο μέσα στο μήνα αυτόν. Από την κατάληψη της πόλεως έως την καταστροφή της του ναού, ένα μήνα είχε. Κάποια νύχτα επήρε την Κιβωτό, επήρε το χρυσό θυσιαστήριο των θυμιαμάτων, το οποίο δεν ήταν βαρύ, και επήρε και την σκηνή η οποία ήταν ύφασμα, και πήγε εις το όρος Ναβάβου, εις τη γη Μωάβ, επέρασε δηλαδή τον Ιορδάνη ποταμό, εις το βουνό εκείνο στο οποίο ο Μωυσής είδε πανοραματικά τη γη της Ευαγγελίας. Εκεί απέθανε και εκεί εθάφτηκε. Εκεί βρήκε ένα σπήλαιο, το οποίο έμοιαζε σαν σπίτι. Έβαλε μέσα τα αντικείμενα, έφραξε την πόρτα με πέτρες και έφυγε. Εκείνοι οι οποίοι τον συνόδευσαν για τη μεταφορά των πραγμάτων ξαναπήγαν βάζοντας σημάδια να ειδούν τον τόπο και να τον θυμούνται. Όταν ξαναπήγαν όμως το όρος Ναβάμ, δεν μπόρεσαν πουδενή τρόπο να βρουν πού ήταν το σπήλαιο που είχαν βάλει μέσα τη σκηνή του μαρτυρίου και την Κιβωτό της Διαθήκης και το χρυσό θυσιαστήριο των θυμιαμάτων. Και πηγαίνουν και λέγουν εις τον Ιερεμία ότι πήγαμε και δεν μπορέσαμε να τα βρούμε. Πού κρύφτηκαν, αφού εμείς τα κρύψαμε? Μεμψάμενος αυτής είπεν, αφού τους έψεξε, δηλαδή τους μάλωσε ο Ιερεμίας, τους είπε ότι και άγνωστος ο τόπος έστε, έως αν συναγάγει ο Θεός επί συναγωγή του λαού και ήλαιος γεννείται, και τότε ο Κύριος αναδείξει ταύτα και οφθήσεται η δόξα του Κυρίου και είναι θέλη ως και επί Μωυσή εδηλούτο, ως και ο Σολομών ηξίωσεν είναι ο τόπος καθαγιαστεί μεγάλος. Δηλαδή ο τόπος θα μείνει κρυμμένος έως ότου ο Θεός κάνει επί συναγωγή του λαού του, λυπηθεί το λαό του, και τότε θα αναδείξει την Κιβωτό της Διαθήκης. Τίθεται όμως τώρα το ερώτημα, πώς ερμηνεύονται αυτά τα λόγια τα προφητικά του Ιερεμίου? Δηλαδή κάποια μέρα θα βρουν την Κιβωτό, την ιστορική Κιβωτό θα τη βρουν κάποια μέρα? Οι ουδαίοι ερμηνευτές αλλά και αρχαίοι χριστιανοί σχολιαστές πιστεύουν ότι η προφητεία δεν θα εξεπληρούτο παρά μόνο κατά τις ημέρες του Μεσσίου. Άλλοι δε ερμηνευτές τοποθετούν την πραγμάτωση της Κιβωτού εις το τέλος του κόσμου. Στα έσχατα, αλλά αγαπητοί μου, μάλλον δεν πρόκειται πια περί της ιστορικής Κιβωτού, αυτού του ξυλίνου Κιβωτίου, στο οποίο μέσα είναι οι πλάκες, απλούστατα. Διότι εφόσον ο Θεός επέτρεψε να καταστραφεί ο ναός, σημαίνει ότι δεν έχει πια θέση η Κιβωτός. Διότι η Κιβωτός είτο η Παναγία και οι πλάκες που ήταν χαραγμένος ο Λόγος του Θεού ενυνθρώπισε, είναι ο Θεός Λόγος, και ήρθε και εσκήνωσε εν ημίν ο Θεός Λόγος. Δεν υπάρχει λόγος λοιπόν να βρούμε ξανά ή να αποκαλυφθεί αυτή η Κιβωτός της Διαθήκης. Αλλά τι σημαίνει, όπως όλοι οι ερμηνευτές τώρα, οι νεότεροι, οι χριστιανοί ερμηνευτές λέγουν το εξής: η αποκάλυψη της Κιβωτού είναι στον ουρανό, με τον τρόπο που αποκαλύπτεται στον Ιωάννη, αποτελεί ένα σύμβολο και, όπως λέγει ο Άγιος Ανδρέας, φανερώνει τα ετοιμασμένα αγαθά της Αγίης άπερεν το Χριστό, ενώ κατόκισε παν το πλήρωμα της θεότητος
σωματικός πάντα και κρυπτε. Δεν είναι παρά τα αγαθά της Βασιλείας του Θεού, που είναι ο ίδιος ο Χριστός. Οι πλάκες οι ζωντανές, ο Θεός Λόγος, ο Λόγος που ήρθε και σκήνωσε ανάμεσά μας. Για την ιστορία μόνο σας σημειώνω ότι είναι πολύ αξιοπρόσεκτο ότι ο Θεός, ενώ επέτρεψε την βεβήλωση του ναού και του ναού του Σολομώντος και του ναού του Ζωροβάβελ και του ναού του Ηρώδου του Μεγάλου, διότι τρεις φορές εκτίστηκε ο ναός από τον Σολομώντα, τον Ζωροβάβελ μετά την αιχμαλωσία, την Βαβυλωνιακή, και από τον Ηρώδη στους χρόνους του Χριστού, τον οποίο καταστρέφουν οι Ρωμαίοι. Ενώ ο Θεός επέτρεψε τη βεβήλωση του ναού σε βαθμό που ο Δανίλ λέγει το βδέλυγμα της ερημόσεως, να σταθούν θεότητες, αγάλματα, αγαπητοί μου, των αρχαίων, και να γίνονται πορνικά πράγματα μέσα στο ναό του Θεού, στα Άγια και στα Άγια των Αγίων, δεν επέτρεψε να βεβηλωθεί η Διαθήκη, η Κιβωτός της Διαθήκης. Αυτή εχρησιμοποιήθηκε, κρύφτηκε και τελείωσε η ιστορία της. Η νέα της ιστορία είναι εν Χριστώ Ιησού. Αυτή είναι η Κιβωτός τώρα, ο Χριστός, ο κεκριμένος θησαυρός μας που ανοίγει στον ουρανό. Έτσι λοιπόν, όταν ανοίγει ο ναός του Θεού και φαίνεται η Κιβωτός της Διαθήκης εις τον ναό, είναι η ετοιμασμένη Βασιλεία του Θεού. Αυτή την οποία θα έχουν όλοι εκείνοι οι οποίοι θα αγωνιστούν στη ζωή τους με κάθε τρόπο. Τελειώνοντας, θα ήθελα να σας πω το εξής, ότι αναλύοντας το βιβλίο της Αποκαλύψεως, μην περιμένετε μόνο τα στοιχεία εκείνα τα αποκαλυπτικά με την έννοια τι θα γίνει παρακάτω. Το βιβλίο της Αποκαλύψεως δεν είναι μόνο ένα βιβλίο προφητικών, αλλά και παραμυθητικών, αλλά και θεολογικών. Έχει πολλές πτυχές, πολλές πλευρές έχει το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Γι' αυτό το λόγο βλέπετε πόσα στοιχεία παίρνουμε, τα οποία είναι παραμυθητικά, βοηθητικά, πνευματικά, στυλωτικά της πνευματικής μας ζωής. Το λέγω γιατί ίσως να έρχονται αδελφοί περιμένοντας με μια περιέργεια τι θα πούμε παρακάτω. Σας το έχω ξαναπεί, άραγε θα γίνει ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος και πότε θα γίνει? Είναι νοσηρά περιέργεια αυτή. Το βιβλίο της Αποκαλύψεως στυλώνει τον άνθρωπο, τον βοηθάει, τον χειραγωγεί, του δείχνει τα γεγονότα μέσα στην ιστορία, αλλά προπαντός όμως τον στηρίζει πνευματικά. Με αυτή την έννοια αναλύουμε εμείς το βιβλίο της Αποκαλύψεως και θα παρακαλέσω στην αγάπη σας με αυτή την έννοια και εσείς να το αποδέχεστε. Ο Πατρός είναι το Αγίος Πνεύμα.